Μαζί μου έχω τον Άρη Μπάρκα και τον Βαγγέλη Ιωάννου. Γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα, επειδή ο Ολυμπιακός κατάφερε μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, την καλύτερη επίδοση κόντρα στους πρασίνους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήταν και η πρώτη κατοστάρα, μάλιστα, που έχει σημειωθεί σε ντέρμπι αιωνίων στην EuroLeague. Οπότε πάμε κατευθείαν, νομίζω, στο σεφ, γιατί έχουμε το Στέφανο Τάτσιο να μας μιλήσει για το πώς είδε αυτό το παιχνίδι, τον καταιγιστικό Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο και πώς ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να γυρίσει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι, αλλά εν τέλει οι Ερυθρόλευκοι ήταν αυτοί που κέρδισαν κατά κράτος. Στέφανε, καλησπέρα. Ότι θεωρώ πολύ σημαντικό το κομμάτι που ο Ολυμπιακός μπαίνει στο παιχνίδι και διαβάζει πάρα πολύ καλά τη ζώνη που εφαρμόζεται 2-3 ο coach Κρίφτης, βρίσκει ρυθμό και επιβάλλει την κυριαρχία του και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα τρόπο να αντιδράσει. Και το δεύτερο σημείο που νομίζω ότι εκεί τελείωσε το πράγμα για τα καλά ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ στην τρίτη περίοδο, εκεί που ο Παναθηναϊκός κάνει το μεγάλο comeback και γυρνάει στους 14 από τους 32, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, από το 50-18 πήγε στο 60-46. Και ο Βεζένκοφ βγάζει τρομερή ενέργεια στην άμυνα, λύνει το πρόβλημα του Ολυμπιακού κατά κάποιο τρόπο στο αμυντικό rebound, τρέχει στο transition και σουτάρει, δίνει πόντους στον Ολυμπιακό πάρα πολύ σημαντικό σε εκείνο το σημείο, γιατί είχε κολλήσει. Νομίζω μαζί με το Σλούκα και το Φαλ που δεν τον είδαμε πολύ λόγω της παρουσίας του Χασάν το παιχνίδι αρκετή ώρα, νομίζω ότι αυτοί οι τρεις ήταν οι MVP του Ολυμπιακού. Και παίκτης κλειδί ο Λιβιό Ζανσάρ, ξεκάθαρα. Ένας παίκτης κλειδί, έτσι όπως το είδαμε εμείς από εδώ, από το Slam Dunk. Η μόνιμη ερώτησή μας. Που θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος το Slam Dunk του Ντέρμπι, γιατί είδαμε πάρα πολλά καρφώματα και γενικότερα είδαμε θέαμα. Είχε θέαμα αυτό το Ντέρμπι. Είχε θέαμα ομολογουμένως. Νομίζω ότι πολλοί έκαναν τη διαφορά και άλλαξαν την εικόνα του Ολυμπιακού συνολικά, έτσι. Σε σχέση, αναφέρομαι με το προηγούμενο. Βαγγέλη, νομίζω ότι... Στέφανε, εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Αναφέρομαι σε σχέση με το παιχνίδι του πρωταθλήματος όταν είχε κάνει την πολύ μεγάλη ανατροπή ο Παναθηναϊκός και με εκείνο το σερί των τριμπόντων το 8 στα 10 στην τελευταία περίοδο είχε φύγει νικητής από το ΣΕΦ. Σε σχέση με εκείνη την εικόνα, λέω, πολλοί παίκτες έκαναν διαφορά για τον Ολυμπιακό, έτσι. Στέφανε. Χάθηκε για λίγο, τον ξαναβρούμε. Θα τον ξανακούσουμε σίγουρα. Εδώ, μ' ακούτε, τώρα, μ' ακούτε. Ναι, τώρα καθαρά. Από ό,τι κατάλαβα, Βαγγέλη, κάποια στιγμή κόπηκε λίγο το σήμα. Έλεγες για τον παίκτη κλειδί και του Ολυμπιακού. Ότι περισσότεροι από ένας ήταν παίκτες κλειδιά για τον Ολυμπιακό σήμερα και έκανα τη σύγκριση με τον αγώνα πρωταθλήματος, δηλαδή με το προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι των δύο ομάδων για τον Ολυμπιακό εντός έδρας, που είχε χάσει ο Ολυμπιακός με εκείνη την ανατροπή από τον Παναθηναϊκό. Σε σχέση με εκείνο το παιχνίδι, πάρα πολλοί παίκτες έκαναν τη διαφορά σήμερα για τον Ολυμπιακό πέρα από τους συνήθεις εντός εισαγωγικών υπόπτους, έτσι. Νομίζω όμως ότι εγώ θεωρώ ότι ο Λιβιό Ζανσάρ έχει αυτό το τίτλο, γιατί ο Βεζένκοφ έχει δύο φάουλ. Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει ξεκινήσει καλά, αλλά ο Λιβιό μπαίνει μέσα στο παρκέ και δεν δίνει απλά λύση στην άμυνα. Βάζει και τα σουτ, τρέχει και στον ευνηδιασμό που δίνει τα καρφώματα και δίνει και ρυθμό στο σεφ, το οποίο ήταν από τις πιο εντυπωσιακές ατμόσφαιρες τα τελευταία χρόνια. Δεν θυμάμαι εγώ ίδια. Την τελευταία 5-6 χρόνια στο ΣΕΦ. Έτσι κι αλλιώς διαφορά είχαμε πανδημία. Μεγάλο ρόλο. Όχι, ναι, εννοώ και τα προηγούμενα χρόνια πριν. Δεν σε αδικό για το Λιβιό. Αλλά... Καταρχάς δεν έπαιζε στα πιο κρίσιμα, δεν έπαιζε πολλά λεπτά. Σήμερα έπαιξε περίπου 16.
Αλλά όπως και να το κάνουμε, ακόμα και όταν μειώνει ο Παναθηναϊκός 14 από τους 32, εκεί τη διαφορά δεν την κάνει ένας, την κάνουν πολλοί παίκτες. Πάνω σε αυτό στηρίχθηκα εγώ για να σου απαντήσω. Καλό είναι να διαφωνούμε σε τέτοια ζητήματα, γιατί ο καθένας έχει δει το μάτς από τη δική του οπτική γωνία. Πάντως, ναι, όχι, και δεν, αυτό δεν για το Λιβιό που λες επιβεβαιώνει τη συζήτηση που κάναμε τον προηγούμενο μήνα, όταν παρουσίασε μια κάμψη ο Ολυμπιακός πριν πάρει το κύπελο, κάνει τις 4 νίκες, έρθει η ανώμαλη προσγείωση στο Βερολίνο και επιστρέψει τώρα εμφατικά όπως επέστρεψε με 2-2 σε διαβολοβδομάδα στο Κάουνας επί της Ζαλγκύρης που είχε νικήσει Ρεάλ Μπαρσελόνα και σήμερα με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία του επί του Παναθηναϊκού, έτσι. Το θέμα βέβαια τότε ήταν κυρίως η ρόλη που, ακριβώς, που ακριβώς. Έπρεπε να μοιραστούν και με τον τρόπο στους παίκτες. Νομίζω ότι ο Ιανουάριος ήταν γενικά ένας πολύ δύσκολος μήνες για τον Ολυμπιακό, γιατί εκεί που πήγαιναν όλα πρίμα, ας το πούμε έτσι, με το διπλό στο ΑΚ στο τέλος της κανονικής περίοδου, ξεκίνησαν τα κρούσματα COVID. Έχασε η ομάδα τη χημεία, τους ρόλους, ήρθαν και τραυματισμοί μαζί με τα κρούσματα COVID και ο Ολυμπιακός πέρασε ένα πολύ κακό μήνα, αλλά σιγά σιγά συνήλθε. Νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα φάνηκαν από τη Μαδρίτη, που ήρθε και μετά η πρώτη νίκη στη Βιτόρια και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και εδώ νομίζω Στέφανε, ότι θα πάει και, θα πάει και σε καλή κατάσταση. Και συζήτηση της κούρασης που δεν υπάρχει τελικά, έτσι. Δηλαδή, ποια κούραση εκεί, τώρα. Εκεί ακριβώς ήθελα να πάω. Υπήρχε ο φόβος ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να παραταχθεί σήμερα χωρίς ενέργεια, κουρασμένος. Είδες εσύ κάτι τέτοιο, Στέφανε, ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση? Κοίτα, επειδή ήταν και λίγες οι ώρες η ομάδα, ο Ολυμπιακός δεν πρόλαβε καλά-καλά να κάνει προπόνηση και να κάνει μια καλή προπόνηση. Δεν είχε χρόνο λόγω του ταξιδιού στο Κάουνας. Περίμενα ότι θα ανοίξει περισσότερο το rotation. Άνοιξε. Νομίζω ότι πήρε ο coach Μπαρτζόκας από όλους τους παίκτες του κάτι. Είτε στην άμυνα, είτε στην επίθεση, πήρε κάτι. Και αυτό νομίζω φάνηκε και έκανε και τη διαφορά. Σωστό. Ήταν και επίσης ένα θέμα που συζητούσαμε πολλές φορές για το κατά πόσο χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες του. Και τους έβαλε σήμερα. Ακόμα και ο Έιση έπαιξε και έκανε και μπλονζόν στους 29 πόντους. Ίσως 31 τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έπαιξε 3 λεπτά. Ναι, και ο Φρίντελ μπήκε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Που κατέκριναν κατά κάποιο τρόπο τον coach Μπαρτζόκα για την επιλογή να χρησιμοποιεί μόνο λίγους παίκτες. Βγήκανε αληθινοί σήμερα, αλλά σίγουρα έχει βγει δικαιωμένος ο Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει επιλέξει αυτούς τους παίκτες. Ένσταση, Στέφανε, πριν απαντήσεις. Ένσταση. Ναι, εγώ θέλω να πω για το Μπαρτζόκα. Ναι, αλλά στο Κάουνας έκανε ακριβώς το αντίθετο. Έχει διαλύσει το μυαλό των δημοσιογράφων, των παικτών του, των οπαδών, των προπονητών της Κερκίδας. Δεν ξέρω πόσον ακόμη, με τις αλλαγές που κάνει τον τελευταίο καιρό στην χρησιμοποίηση των παίκτων. Άλλοτε παίζει, όπως έκανε στο Κάουνας, με 7 παίκτες, 7,5, 8. Σήμερα έπαιξε και με τους 12. Άλλοτε παίζει με τον Σλούκα στα κρίσιμα σημεία. Άλλοτε παίζει με τη βασική πεντάδα για συνεχόμενο χρόνο προς το τέλος του παιχνιδιού, όταν κρίνεται το μάτς και είναι ντέρμπι. Άλλοτε παίζει αναπερίοδο, όπως συνήθιζε να παίζει το πρώτο τρίμηνο. Πλέον έχει μπει, θα έλεγα, σε ένα mode διαφορετικό, ανοιξιάτικο, παρότι ακόμα δεν έχουμε καλό καιρό. Και ο Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός έχει μπει δηλαδή στην εποχή που κρίνονται μεγάλα πράγματα. Πήρε το κύπελο με εκείνο το σερί και την ανατροπή στην Κρήτη, όταν ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε εντός παιδιάς καλάθι στην τελευταία περίοδο, μετά το 59-47 έκανε τη μεγάλη ανατροπή ο Ολυμπιακός. Τώρα παίρνει τη μεγάλη πρόκληση στα play-off που έλεγε ο Άρης, άρα ο Παπα-Νικολάου δικαιώνεται που έλεγε τις προηγούμενες μέρες. Το 66% των στόχων έχει επιτευχθεί. Πάει για την μεγάλη υπέρβαση, που είναι το πλεονέκτημα έδρας στα play-off και η απόλυτη θα είναι η πρόκληση, έτσι Στέφανε, η πρόκληση στο Final Four πλέον. Αυτό που λέγαμε εμείς, ναι, δεν το έλεγαν ανοιχτά οι παίκτες και οι προπονητές του Ολυμπιακού, αλλά τώρα είναι πραγματικότητα. Όχι, και δεν χρειαζόταν να το πούνε. Εντάξει, τώρα πλέον οι απαιτήσεις match με το match και εμφάνιση με την εμφάνιση ανεβαίνουν. Εγώ θέλω να πω κάτι για το rotation που είπες, ότι πλέον είναι νομίζω λίγο ξεκάθαρο στα μάτια μας το πώς πάει το rotation του Ολυμπιακού. Στο πρώτο ημίχρονο θα χρησιμοποιηθούν 10 με 11 παίκτες με συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο δομημένο rotation στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο, ανάλογα με τον τρόπο που θα εξελιχθεί το παιχνίδι και το ποιοι θα είναι σε καλημέρα, νομίζω θα κλείσουν και το match.
Εξαίρεση αυτό αποτελεί ο Βεζέγκοφ που έτσι κι αλλιώς παίζει στα δεύτερα ημίχρονα στα περισσότερα παιχνίδια σε 20 λεπτά, άντε να μην βγει ένα λεπτό έξω, και γίνεται η διαχείριση του στο πρώτο ημίχρονο. Σήμερα, στη θέση 4, ο Κούτς Μπαρτζόκας αναγκάστηκε, στο πούμε έτσι και εισαγωγικά, να βάλει και τον Ζανσάρλ, γιατί έκανε γρήγορα δύο φάουλ ο Βεζέγκοφ. Δεν έχω εικόνα το αν ήταν ή δεν ήταν. Λέμε τώρα τι συνέβη. Και αναγκάστηκε να εμπιστεύει. Όχι, τον πιστεύει τον Ιβιού, ήταν εκτός ροτέσιον. Χωρίς να διαφωνώ κατά βάση σε αυτά που είπες για το ροτέσιον, απλώς μια επισήμανση που είναι η ειδοποιώς διαφορά του Ολυμπιακού μετά τον δύσκολο, άσχημο Γενάρη, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να τον χαρακτηρίσει, που έχει να κάνει με δύο συγκεκριμένους παίκτες. Ο ένας είναι ασφαλώς ο Σλούκας, ο ηγέτης της ομάδας, ο πιο ακριβοπληρωμένος και ο παίκτης που μπορεί να την κουβαλήσει στα πιο δύσκολα. Και ο δεύτερος είναι ο παίκτης που μπορεί να του αλλάξει επίπεδο με τη συνολική παρουσία του στο γήπεδο. Είναι ο αγαπημένος μας Πάντου Νικολάου πλέον. Και αυτή σήμερα, για παράδειγμα, σε ένα παιχνίδι ιδιαιτεροτήτων όπως είναι κάθε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έμειναν την περισσότερη ώρα στο γήπεδο. Στα τελευταία πολύ μεγάλα παιχνίδια που δίνει ο Ολυμπιακός το καθένα για ξεχωριστό λόγο κομβικό, αυτοί οι δύο παίκτες μένουν. Όταν είναι σε καλή βραδιά, μένουν την περισσότερη ώρα στο γήπεδο, παρότι ο Βεζέγκοφ είναι συνολικά, όχι μόνο για το Φεβρουάριο, από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα, αναμφίβολα, ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού. Σλούκας, Βαγγελή, Παπα-Νικολάου τον εκτοξεύουν. Σήμερα ο ένας έπαιξε, θα έρθω σε σένα Στέφανε, ο Σλούκας έμεινε 29,5 λεπτά στο γήπεδο, έκανε απίστευτα πράγματα και σήμερα, και ο Παπα-Νικολάου επίσης τον πλησίασε σε χρόνο συμμετοχής και παρουσία στο παρκέ. Πόσο έχει παίξει ο Παπα-Νικολάου, 28 λεπτά. Ο Βεζέγκοφ δηλαδή έκανε ό,τι έκανε, Στέφανε, αν μας ακούς, σε περίπου 19 λεπτά συμμετοχής. Ο Ντόρση υποχρεώθηκε να παίξει, επειδή έκαναν φανταστικό παιχνίδι οι υπόλοιποι, περίπου 16 λεπτά. Ο Γουόκαπ έμεινε 17 λεπτά στο γήπεδο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πλέον πάει με τα δυνατά χαρτιά, πάει με τα μεγάλα όπλα, με τα πυρηνικά του όπλα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, είμαστε σε εποχή πολέμου δυστυχώς, ο Ολυμπιακός στο δρόμο για το Βελιγράδι. Έλα Στέφανε, μας ακούς? Όχι, ναι, απλά ήθελα να επισημάνω και για τον Παπα-Νικολάου ότι έχει αντιδράσει με εξαιρετικό τρόπο, γιατί στο Βερολίνο δεν έπαιξε καλά, δεν ήταν από τους λίγους που έπαιξαν καλά για τον Ολυμπιακό στο Βερολίνο. Και σε κάνουνε, σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και με τον Ηρακλή ήταν πρώτο σκόρερ. Δηλαδή, ναι, ανεβαίνει και ο Παπα-Νικολάου και στο κομμάτι της επίθεσης. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ο glue guy, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε όταν είναι στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Είναι αυτός που συνθέτει την άμυνα με την επίθεση και κάνει συνολικά τη διαφορά. Και ας μην φαίνεται αυτό, ας μην αποτυπώνεται αυτό στη στατιστική πολλές φορές. Και γνωρίζει και πολύ καλά αυτά τα ντέρμπι, θα προσθέσω. Μα ουσιαστικά το κέρδισε το ντέρμπι ο Ολυμπιακός, επειδή κέρδισε. Για τους συγκεκριμένους λόγους που εξηγήσαμε, επειδή κέρδισε στο Κάουνα. Στο μπάσκετ είναι κατεξοχήν άθλημα ψυχολογίας. Αυτό φάνηκε σήμερα. Και έτσι εξηγείται ότι ήταν και πιο έτοιμοι και πιο άνετοι να αντιδράσουν στην αρχή σωστά στις απόπειρες άμυνας, έτσι θα τους πω εγώ, άμυνα ζώνης του Παναθηναϊκού, που μετά εγκαταλείφθηκε, γιατί ο Ολυμπιακός είχε όλες τις απαντήσεις. Ναι, και Στέφανε, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Η θέση των δημοσιογράφων στο ΣΕΦ είναι δίπλα από τον πάγκο του φιλοξενουμένου. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ναι. Πώς τους έβλεπε? Ναι, εκεί που καθόμαστε εμείς, Άρη, με το. Ο Ολυμπιακός έκανε το σχέδιό του στο 100% και όλα δούλεψαν. Όπως γράψαμε, ήταν η τέλεια καταιγίδα από μια πλευρά. Την άλλη. Ο Παναθηναϊκός περιμέναμε ότι θα την δράσει περισσότερο. Αυτό είναι μεγάλη έκπληξη και νομίζω ότι προκαλεί και πολλές συζητήσεις για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Επειδή να πούμε και για τον Παναθηναϊκό λίγο, νομίζω ότι μπήκε με πολύ μεγάλη έλλειψη συγκέντρωσης. Εγώ διέκρινα ότι υπήρχε και έλλειψη κινήτρου. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μπήκε σαν χαμένοι παίχτες τους. Εισαγωγικά πάλι το χαμένοι, για να μην πάρει εξηγήσει κάποιος. Νομίζω ότι δεν λειτουργήσε τίποτα. Ακόμα και ο Νέντοβιτς, ο πρώτο ημίχρονο, έβαλε ένα σουτ, είχε ένα στα 5 τρίποντα. Η απειλή του δεν τον αισθάνθηκε και η άμυνα του Ολυμπιακού, η οποία έκανε συνεχόμενες προσαρμογές πάνω στο σέρβο γκάρντ. Στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι βγήκε ο Παναθηναϊκός πιο ενωμένος από το ποδητήρια και έκλεισε κιόλας και το πρώτο ημίχρονο καλά, όσο καλά μπορούσε, από τους 32, το μείωση 25, έδειξε κάποια αντίδραση, το αλλά καθίστηκε πάρα πολύ αυτή η αντίδραση. Το 20-20, ακριβώς. Νομίζω στην τρίτη περίοδο, εκεί που ο Παναθηναϊκός το γυρνάει στους 14. Είναι και θέμα έλλειμμα ποιότητα στο ρόστερ. Γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε με απουσίες, έχει και τα δεδομένα προβλήματα που ξέρουμε από την αρχή της σεζόν. Εκεί νομίζω ότι
και η αντίδραση του Ολυμπιακού βέβαια, αλλά και ότι έλειπαν από τον Παναθηναϊκό μία-δύο ακόμα λύσεις, τελείωσε το μάτς. Αλλά συνολικά ο Παναθηναϊκός έδειξε προβληματική εικόνα. Έδειξε προβληματική εικόνα. Και Στέφανε, αυτό που θα ήθελα σαν τελικό επιμήθειο από το ΣΕΦ για να σε αποδεσμεύσουμε κιόλας είναι τι είναι τώρα το επόμενο, ποια είναι η ατμόσφαιρα και ποιο είναι το επόμενο βήμα για τον Ολυμπιακό. Γιατί πια πολύ σωστά ανέφερες και εσύ πριν, αλλά το ανέφερε και ο Βαγγέλης, η πρόκριση επιτεύχθη, πια ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει πιο ψηλά. Δηλαδή αυτό πια λέγεται ανοιχτά, θα λεχθεί ανοιχτά, θα γίνει μια ανοίξη. Γιατί είναι και το αποτέλεσμα τέτοιο που κακά τα ψέματα. Πάντα μια τέτοια νίκη απέναντι στον νέο αντίπαλο ξεκινά άλλου είδους συζητήσεις και για το πού μπορεί να φτάσει πια ο Ολυμπιακός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι είδαμε ίσως ένα ολοκληρωτικό μπάσκετ και μάλιστα στο τελευταίο μάτς που περιμέναμε ότι θα το δούμε αυτό λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που υπάρχουν πάντα στα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Το εντυπωσιακό και για να κλείσω για τα αγωνιστικά, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε καθόλου πίεση. Δηλαδή, ακριβώς. Ακόμα και εκεί που ο Παναθηναϊκός το γύρισε, πήγε να το γυρίσει από τους 32 το πίεση 14, ο Ολυμπιακός δεν έδειξε δείγμα άγχους. Πιο πολύ έλλειψη συγκέντρωση έδειξε ο Ολυμπιακός στο ξύνημα της τρίτης περίοδου. Μία χαλάρωση. Αλλά επειδή πάμε τώρα στο επόμενο βήμα, γιατί το ντέρμπι έληξε και για τον Ολυμπιακό, νομίζω το Παύρο το πρωί θα πρέπει να ξεχαστεί κιόλας ότι έγινε. Ήταν μια μεγάλη ιστορική βραδιά, αλλά δεν τελειώνει κάτι 18 Μαρτίου και 17 Μαρτίου. Έχει ο Ολυμπιακός μπροστά του, νομίζω ότι με την οκτάδα εξασφαλισμένη που ήταν εδώ και αρκετό καιρό, απλά είναι και μαθηματικά. Νομίζω ότι και το πλεονέκτημα έδρας είναι πολύ κοντά, είναι μία ανάσα το πλεονέκτημα έδρας. Για μένα, το έχουμε γράψει και στο Eurogroups, ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να χτυπήσει την τρίτη θέση όσο μπορεί, για να έχει και έναν πιο βατό αντίπαλο. Εντάξει, βατό αντίπαλο δεν υπάρχει στο playoff, αλλά να έχει ένα πιο υπολογίσιμο αντίπαλο, πιο εύκολο, συσσαγωγικά το εύκολο. Για να κάνει και την υπέρβαση. Γιατί νομίζω ότι φέτος ο Ολυμπιακός δείχνει ότι μπορεί να την κάνει την υπέρβαση για το Final Four και το Βελιγράδι. Δεν εξαρτάται πλέον, αφού έχασε στο Βερολίνο μόνο από τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό. Ισχύει. Εξαρτάται πρέπει να κάνει και μια ήττα η Μιλάνο. Και κυρίως. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός τώρα έχει. Ναι, κυρίως από τη Μιλάνο. Που έχει βέβαια και αυτή δύσκολο πρόγραμμα. Δεν έχει να παίξει με την ΕΦΕΣ και με την Μακάμπη. Θα έχει ενδιαφέρον η τελική ευθέτηση της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει μια ακόμα διαβολοβδομάδα στη Γαλλία. Μονακό την Τετάρτη, Βιλερμπάν την Παρασκευή. Είναι και τα δύο δύσκολα μάτια, ειδικά αυτό με τους Μονεγάσκους, νομίζω ότι είναι και έχεις πολύ σημαντικό. Συνέντευξη, θα έχεις συνέντευξη αργότερα. Δεν έχω προλάβει να μιλήσω. Αν μου δώσετε 5 λεπτάκια... Θα ξανασυνδεθείς. Χρόνο να πας στο ρεπορτάζ που τρέχει. Εμείς θα είμαστε εδώ. Ανά πάσα στιγμή μας διακόπτεις ή βλέπουμε τα υπόλοιπα στο eurohoops.net. Λοιπόν, Άρη, έχουμε κάποια βίντεο. Θα κάνουμε πάσες για βίντεο. Λοιπόν, επειδή... Ή θα συνεχίσουμε σε ρί. Μη ρωτάς, εμένα υπάρχει αρμόδια. Ή μη το θα αποφασίσει. Επειδή έχουμε μιλήσει σήμερα λίγο για αριθμό. Σε ντέρμπι αιωνίων. Και θα πούμε κι άλλους. Θα πούμε ακόμα περισσότερα. Πρώτα απ' όλα όμως, πριν εμβαθύνουμε εμείς, θα εμβαθύνουν οι φίλοι μας σε ένα πολύ ωραίο quiz game, το οποίο είχε θέμα το ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα. Και είχαμε δύο παρέες που έλαβαν μέρος, οπότε πάμε πρώτα να δούμε το πρώτο ζευγάρι. Και φυσικά και οι νικητές και οι δύο νικητές των δύο ζευγαριών κέρδισαν και από μία συλλεκτική εμφάνιση. Αλλά νομίζω αξίζει να δούμε αυτά τα αυτές τις ερωτήσεις μάλλον, γιατί και πολλούς από αυτούς τους αριθμούς πλέον τους έχουμε καταλάβει. Ποιος φίλος του Eurohoops ξέρει καλύτερα τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός της Euroleague? Είμαστε εδώ στο Slam Dunk, στο αγαπημένο κατάστημα όλων των μπασκετόφιλων, για ένα quiz game το οποίο είναι αφιερωμένο στο ελληνικό El Clásico της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης Ευρώπης. Κάθε παίκτης έχει ένα λεπτό για να βρει τις περισσότερες απαντήσεις. Αυτός που θα βρει τις περισσότερες απαντήσεις θα έχει μαζέψει τους περισσότερους πόντους και θα κερδίσει μια φανέλα από το Slam Dunk. Το πρώτο μας ζευγάρι είναι ο Στέργιος και ο Σπύρος. Πάμε να δούμε πόσο καλά ξέρουν το ελληνικό El Clásico. Πόσο ντέρμπι αιωνίων έχουν διεξαχθεί στην Ευρωλίγκα? Α16, Β18 ή Γ20? 20. Σωστά. Πόσες φορές έχουν συναντηθεί οι αιώνιοι σε Final Four? Α2, Β3 ή Γ4? 3. Σωστά. Ποιος προπονητής έχει παίξει τα περισσότερα ντέρμπι αιωνίων? Α ο Μπράντοβιτς, Β Πασκουάλ ή Γ Μπαρτζόκας?
Ο Μπράντοβιτς. Λάθος, Μπαρτζόκας. Πόσες κατοστάρες έχουν σημειωθεί, Α καμία, Β μία ή Γ δύο? Μία. Καμία. Πόσο είναι οι περισσότεροι πόντοι που έχουν σημειωθεί συνολικά σε ένα ντέρμπι, 192, 195 ή 199? 192. Σωστά. Ποια είναι η μικρότερη διαφορά σε ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα, Α ένας πόντος, Β δύο ή Γ τρεις? Ένας. Λάθος 2. Πόσους πόντους σκόραρε ο Βασίλης Πανούλης στον ημιτελικό του 2009 στο Βερολίνο ως παίκτης του Παναθηναϊκού? Α 12 πόντους, Β 15 πόντους ή Γ 18 πόντους? Α. Λάθος 18. Και ο χρόνος μας τελείωσε. Πότε διεξήχθη το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα? Α το 1993, Β το 1994 ή Γ το 1995? Το Β. Σωστά, το 1994. Ποιος είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων, ο Ιωαννίδης, ο Πολίτης ή ο Σούμποτιτς? Το Γ. Λάθος, ο Ιωαννίδης. Σε πόσες διαφορετικές έδρες έχουν διεξαχθεί ντέρμπι αιωνίων, Α σε 5, Β σε 6 ή Γ σε 7? Σε 6. Λάθος, σε 5. Πόσο ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα, σε πόσο ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα συμμετείχε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς? Σε 3, σε 4 ή σε 5? Σε 4. Λάθος, σε 3. Πόσα είναι τα περισσότερα διαδοχικά ντέρμπι που έχει νικήσει μία εκ των δύο ομάδων, 2, 5 ή 7? 5. Σωστά. Πόσοι είναι οι λιγότεροι πόντοι που έχουν σημειωθεί συνολικά σε ένα ντέρμπι, 110, 113 ή 115? 110. Σωστά. Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά σε ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα, 19 πόντοι, 20 ή 21? 21. Λάθος, 20. Πόσοι είναι οι περισσότεροι? Τέλος χρόνου. Πόσοι είναι οι περισσότεροι πόντοι που έχει σκοράρει κάποιος σε ντέρμπι αιωνίων, Α 39, Β 41 ή Γ 43? 39. Λάθος, 41. Ποιος ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στο ΣΕΦ, Α ο Βόβορας, Β ο Χαραλαμπίδης, Γ ο Κάτας? Ο Κάτας. Σωστά. Συγχαρητήρια στο μεγάλο νικητή. Ευχαριστώ, Ρεφιντάκη. Και ελπίζουμε να απολαύσετε, το ντέρμπι αιωνίων. Ο φίλος μας λοιπόν κέρδισε το πρώτο δώρο, ωστόσο και οι φίλοι του Eurohoops μπορούν να κερδίσουν ένα πολύ όμορφο δώρο από το Slam Dunk, αρκεί να μπουν στο Instagram του Eurohoops Official, να βρούνε το αντίστοιχο post που έχει γίνει με το δώρο μας, το οποίο είναι μια φόρμα του NBA με footer και παντελόνι, πολύ ωραία. Να κάνουν follow το Eurohoops Official φυσικά και το Slam Dunk και tag στα σχόλια δύο φίλους τους. Έτσι θα μπουν στην κλήρωση για αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Και τώρα νομίζω... Θα πας κατευθείαν στο Μακίσικ. Θα πάμε κατευθείαν στο Μακίσικ. Από τα ελληνικά στα αγγλικά, γιατί δεν έχουμε χρόνο, θα τα πούμε όλα τα άλλα μετά. Βεβαίως. Σακίλ, do you hear us? Yes, I can hear you. Can you hear me? Congratulations for the great night, for the dominant performance of Olympiakos. What was the key of the win? I think Mustafa Fall in the first quarter. He came out and gave us a lot of energy. He got up to 9 quick points and the rest of the team just followed his lead. Το θέμα είναι λοιπόν, όπως είπε ο Σακίλ Μακίσης, ότι είχαμε πολύ καλή ενέργεια και πολύ καλή ενέργεια. Πολύ καλό ρυθμό στην πρώτη περίοδο και από εκεί πέρα όλη η ομάδα ακολούθησε στο δεύτερο μήχρονο. Σακίλ, did you expect that the game will turn out to be that easy or is it something that you made easy through your performance? I think we respect that team a lot, so for us we just wanted to come out and play hard. It doesn't really matter about the difference. You know, they're a really good team, and in any given night, they could beat us. Tonight just happened to be our night. Do you believe also that you send also a message through this result for the Greek League finals? It was a statement. All games are a statement, but yeah, I mean, it felt good to get that big win, especially when we'll be meeting up with them in a couple weeks in a must-win game for the Greek League. Όπως λοιπόν μας είπε ο Σακίλ Μακίσικ, για να μεταφράσουμε για μέσα στα ελληνικά, αφενός ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από ό,τι έδειξε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ανεξάρτητα από το πώς εξελίχθηκε το μάτς και το πώς ο Ολυμπιακός πήρε αυτή τη νίκη, αλλά από την άλλη πλευρά το αποτέλεσμα
και η απόδοση των Ερυθρόλευκων είναι και ένα μήνυμα, είναι μια δήλωση, γιατί έρχονται must-win παιχνίδια, η τελική δηλαδή της, του ελληνικού πρωταθλήματος, εκεί που λογικά οι δύο αιώνιοι θα βρεθούν και πάλι. Ας μείνουμε στην Ευρωλίγκα όμως. Παίζουν πέρα από τις προσδοκίες, έτσι. Το θέμα είναι, ναι, τι κάνει από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Σακίλ, you love the games against Panathinaikos. What's your opinion about your personal performance tonight? I just came out and did what coach wanted me to do, move the ball a little bit, attack when I can, be patient and just let the game come to me. You know, these games are always huge, these derbies, and I enjoy playing in each and every one. Όπως μας είπε, ήταν λίγο ανυπόμονος στην αρχή, ίσως ξεκίνησε λίγο μπερδεμένος, λίγο βιαστικός, αλλά είχε στη συνέχεια το μυαλό για να αφήσει το παιχνίδι να έρθει σε αυτόν, να αποδώσει αυτό που μπορεί και να δείξει τι μπορεί να κάνει. And speaking about statements, do you believe that this was also a statement for the rest of the EuroLeague season? Do you believe that Olympiakos should aim at this point only in the Final Four? I think we have big expectations, so it'd be sad if we don't live up to them. I think we're considered one of the giants in EuroLeague right now, so we need to embrace the pressure. We got a huge double week coming up. Hopefully we can win both of them. Thank you very much. Thank and you best very of luck. Much. Appreciate it. Thank you. Thank you. Of course. Τελευταία μετάφραση. Γιατί νομίζω ήταν και πιο ενδιαφέρουσα τελικά. Πια ο Σακίλ Μακέση και νομίζω και ο υπόλοιπος Ολυμπιακός δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Λέει ότι είμαστε μια από τις ομάδες που όλοι μας υπολογίζουν στην Ευρωλίγκα, όλοι μας θεωρούν και διοικητές του τίτλου. Παίζουν πέρα από τις προσδοκίες. Και αυτό που είπε είναι ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε τη στιγμή και την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Σωστά, γιατί το πλεονέκτημα έδρας έρχεται. Δεν ξέρουμε το ζευγάρωμα. Μπορεί να είναι με την ΕΦΕΣ, μπορεί να ανέβει λίγο πιο πάνω ο Ολυμπιακός, γιατί έχει δύσκολο πρόγραμμα να τα πούμε και συνέχεια η Ολύμπια Μιλάνο. Αλλά έχουν πετύχει πολλά πράγματα μέχρι τώρα. Θα δούμε αν θα πάνε και για την απόλυτη υπέρβαση. Πριν συζητήσουμε όλα αυτά όμως που επώνται, έχουμε και άλλο βίντεο. Μην διάλυσε. Μερικοί αριθμοί. Επειδή είδα εδώ το παιδί ότι κέρδισε και πήρε τη φανέλα του Αντετοκούμπο, θα πάρει συλλεκτικά δώρα από το Slam Dunk. Καταρχάς. Το δυσκολέψαμε. Δεν τον ρωτήσαμε. Facebook και Instagram ταυτόχρονα. Δεν τον ρωτήσαμε καν εάν είχαν στο μυαλό τους τη διαφορά στο τέλος. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός δεν έκανε ούτε την τελευταία επίθεση. Δεν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Μας ρωτάνε πολύ, είδα τα μηνύματα, αν είναι η μεγαλύτερη νίκη. Όχι, είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη. Όχι, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ευρωπαϊκή νίκη. Αυτό. Να το πούμε σωστά, αυτό. Στην Ελλάδα έχει κερδίσει, έχει μείνει στην ιστορία το συν 35 της ομάδας του Ιωαννίδη επί του Παναθηναϊκού, εκείνο το 1973. Το οποίο ήταν και σε τελικούς. 38 σε τελικούς πρωταθλήματος. Αλλά η μεγαλύτερη νίκη, για την ιστορία πάλι τα λέω αυτά, είναι σε αγώνα κυπέλου. Το 77 στο Παναθηναϊκό στάδιο μπροστά σε 20.000 θεατές, 42 πόντι διαφορά. Έτσι. 110-68, 42 πόντι διαφορά. Η ερώτηση πάντως που είχαμε και στο quiz μας ήταν ποια ήταν η διαφορά, η μεγαλύτερη διαφορά σε ευρωπαϊκό ντέρμπι αιωνίων, που εκεί ήταν το συν 20 που είχε ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού το 1997. Αυτή ήταν τη χρονιά, μέχρι που, το... ναι, τη χρονιά που τελικά ο Ολυμπιακός κάτεξε το πρώτο ζωρό. Στους αριθμούς για να τα πούμε όλα. Αυτή ήταν μέχρι στιγμή στο συν 20 η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή νίκη ενός εκ των δύο. Στους αριθμούς που την είχε κάνει ο Ολυμπιακός. Μένουμε λίγο ακόμα πριν συνεχίσουμε με τη ροή μας όπως την έχουμε προγραμματίσει. Το 47-9 σκόρι μικρόν σε εκείνο το παιχνίδι με τη Σιένα. Μάλλον δεν θα καταρριφθεί ποτέ. Ποτέ μιλες ποτέ, αλλά μάλλον δεν πολύ θα καταρριφθεί δύσκολα. Ποτέ. Πολύ δύσκολα καταρριφθεί. Συνεπώς, η διαφορά των 32 πόντων σήμερα ή οι 38 πόντοι που πέτυχε ο Ολυμπιακός στην πρώτη περίοδο, η επιθετική δηλαδή συγκομιδή, η πόντη του η 38 στην πρώτη περίοδο, είναι το τρίτο καλύτερο ρεκόρ. Έχει πετύχει δύο φορές 39. 39 με την Estudiantes, έτσι μου το. Ακριβώς. Και επίσης 39... σε ένα δεκάλεπτο, σε μια περίοδο, στην τελευταία με τη Ρεάλ το 13 στον τελικό του Λονδίνου. Νομίζω όμως ότι ειδικά σε αυτό το μάτς πρέπει να τονιστεί το πόσο κυρίαρχος ήταν στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, πέρα από, πέρα από τους ξερούς αριθμούς της επίθεσης. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο που δείχνει πόσο κυριάρχησε ο Ολυμπιακός είναι ότι συνολικά στο πρώτο ημίχρονο έχασε μόλις 9 σουτ και από αυτά τα 9 σουτ ο Παναθηναϊκός έβγαλε 4 αμυντικά rebound.
Πήρε ο Ολυμπιακός 5 επιθετικά rebound. Δηλαδή στην ουσία από τα 9 χαμένα, τις 5 φορές, περισσότερο από τις μισές, ανανέωσε τις επιθέσεις του. Νομίζω ότι πέρα από τα νούμερα, αυτός είναι ένας συνδυαστικός αριθμός που αποδεικνύει πόσο μια ομάδα υπήρχε στο παρκέ. Και επίσης, πράγμα φυσικό. Ακόμα και όταν το 50-18 έγινε 60-46, ανέτρεψε δηλαδή μια σημαντική διαφορά, μια μεγάλη διαφορά ο Παναθηναϊκός και έδειχνε σε εκείνο το σημείο ότι έχει το momentum για να ξαναμπεί στο μάτς. Τελικά δεν το είχε και δεν ξαναμπήκε. Ο Ολυμπιακός, αυτό έλεγα στο Στέφανο νωρίτερα, απάντησε με την πολυφωνία του, με τον απίστευτο πλουραλισμό που έχει. Ξαναπήγε τη διαφορά, όχι απλώς πάνω από τους 20, κοντά στους 30 και πάνω από τους 30, και τελείωσε τον αγώνα με 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με κατοστάρα και όλα τα υπόλοιπα. Όχι, νομίζω ότι ειδικά αυτό το σημείο δείχνει πόσο στο μυαλό του κόσμου Μπαρτσόκα και πόσο γενικά στο σύγχρονο μπάσκετ είναι αλληλένδετες οι έννοιες της άμυνας και της επίθεσης. Γιατί θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι καλές επιλογές του Ολυμπιακού στην άμυνα, στην επίθεση σε εκείνο το σημείο, έφτιαξαν και την άμυνα και έκοψαν το momentum του Παναθηναϊκού. Όπως θέλει το διαβάζει ο καθένας. Η ουσία είναι ότι μπροστά στο μεγαλύτερο κοινό, αριθμητικά, φέτος ο Ολυμπιακός μπορεί. Σίγουρα. Μπορεί. Νομίζω το μεγαλύτερο, αλλά και πάλι πρέπει να τονίσουμε ότι και σε ένα τέτοιο μάτς δεν έγινε παραδόξο sold out. Για μερικές εκατοντάδες εισιτήρια. Αλλά δεν έγινε sold out. Ωστόσο ήταν υψηλή προσκεκλημένη, Ντίνο Ράτζα, έτσι. Πέρο Άντιτς. Ντούσαν Βούξεβιτς, αλλά ήταν και ο Θοδωρής Παπαλουκάς εκεί. Και άλλοι πολλοί. Όλος ο καλός ο κόσμος. Είδαν ένα από την πλευρά του Ολυμπιακού τέλειο παιχνίδι, ένα ολοκληρωτικό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός δείχνει τι μπορεί να πετύχει φέτος. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε. Έχουμε πολλές ερωτήσεις και για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Βεβαίως, στα αυτονόητα, να απαντήσουμε. Ρωτάνε κάποιοι αν μπορεί να κάνει και άλλη μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός έχει παρέλθει. Αυτό είναι το ρόστερ. Έτσι προχωράνε οι ομάδες. Έκλεισαν οι μεταγραφές και ρωτάνε και για τις ρωσικές ομάδες. 99,99% είναι εκτός οι ρωσικές ομάδες. Και όταν θα πούμε τη βαθμολογία με τόσο λίγο, θέμα... δεν θα βάλουμε τις ρωσικές ομάδες. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τις ρωσικές ομάδες του χρόνου. Πια εκεί έχουμε φτάσει. Νομίζω ότι η φετινή σεζόν έχει. Και επειδή οι περισσότεροι εδώ αποθεώνουν τον Ολυμπιακό, αλλά έχουν και μεγάλα και κρίσιμα και σημαντικά ερωτήματα για τον Παναθηναϊκό, ένα από τα ερωτήματα είναι αν απόψε ο Παναθηναϊκός από πλευράς τακτικής και ο coach Πρίφτης το παιχνίδι το προσέγγισε σωστά. Τι λες, Άρη? Δεν μπορεί να γίνει κριτική. Όχι, φυσικά δεν μπορεί να γίνει κριτική, αλλά νομίζω ότι είναι εκ του περισσού τώρα να αναλύσουμε αν η ζώνη λειτουργήσε, αν έπρεπε στην αρχή να μην υπάρξει ζώνη και να υπάρξει μαντουμάν, αν έπρεπε να επιμείνει στη ζώνη. Εδώ όσοι μας παρακολουθούν, ρωτάνε βάζοντας την παράμετρο της πολύ μεγάλης διαφοράς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός παρά τη μεγάλη διαφορά, στην τρίτη περίοδο είδαμε ότι μπήκε στο μάτς. Για μένα το θέμα είναι κατά πόσο μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα, οι κλειδονισμοί που θα υπάρχουν στον Παναθηναϊκό μπορούν να ανατρέψουν όλο το σχεδιασμό που υπάρχει εν ώψη των τελικών. Πράγμα που εν ώψη των τελικών του πρωταθλήματος. Βέβαια. Που είναι πράγμα και ο βασικός στόχος πλέον. Εδώ και καιρό είναι ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού. Μέχρι πριν το κύπελλο. Ναι, ας μην κρυβόμαστε. Μέχρι πριν ένα μήνα. Πίσω από το δάχτυλό μας. Το θέμα είναι κατά πόσο ο Παναθηναϊκός, αν αποφασίσει ότι πρέπει να κάνει μια κίνηση για να ταρακουνήσει τα πράγματα. Και η μοναδική κίνηση που μπορεί να γίνει σε αυτή τη περίπτωση, όλοι ξέρουμε ποια είναι. Δεν υπάρχει κι άλλη, μονόδρομος είναι, να αλλάξει ο προπονητής. Αν θα θεωρήσει ο Παναθηναϊκός ότι ήρθε η ώρα να πατήσει τη σκανδάλη, πράγμα που για μένα, ανεξάρτητα από το μερίδιο κριτικής που αναλογεί φυσικά στον coach Πρίφτη για αυτή την εμφάνιση και για αυτό το match, για μένα για τον Παναθηναϊκό θα είναι καταστροφικό. Εγώ σου λέω την εκτίμησή μου, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πληροφορία αυτή τη στιγμή ή ρεπορτάζ. Ούτε στο γήπεδο ήμασταν να εκπομπήκαμε ό,τι και να συμβαίνει τώρα. Ούτε μία πιθανότητα δεν δίνω. Ναι, και εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι. Και φαίνεται ότι το πλάνο, έχουν ένα πλάνο, είναι όλοι στην ίδια σελίδα. Θα πάνε μέχρι το τέλος και όπου τους βγει. Στο τέλος θα κάνουν ταμείο στον Παναθηναϊκό. Και ο coach Πρίφτης μετά τον αγώνα, θα δώσουμε και τη δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Δημήτρης Πρίφτης δεν μάζεσε τα λόγια του, είπε 5 κουβέντες, αλλά ήταν όλο το νόημα, ντροπή το πρώτο δεκάλεπτο. Και έτσι ήταν. Ο τρόπος που μπήκε ο Παναθηναϊκός στο μάτς. Απ' την άλλη πλευρά, ο coach Μπαρτζόκας ξεκαθάρισε ότι είναι μια μεγάλη νίκη, πάντα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και σημασία μια νίκη επί του αιωνίου αντιπάλου, αλλά είναι μια απλή νίκη.
για τον Ολυμπιακό. Το πιο σημαντικό είναι ότι προκρίθηκε και μαθηματικά στα play-off και είναι αγκαλιά με το πλεονέκτημα της έδρας. Ναι, και νομίζω ότι για να γυρίσουμε και λίγο για τον Παναθηναϊκό, γιατί εντάξει, μοιραία τα φώτα πέφτουν στο νικητή και σε ένα τέτοιο μάτς, δεν μπορείς να μην μιλήσεις για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Παναθηναϊκός πια... Τον έσωσαν σήμερα, το επισημαίνουν και οι φίλοι που μας παρακολουθούν, η τριάδα τον έσωσε. Νέντοβιτς στην αρχή, Παπαγιάννη σταθερά και στο τέλος, όταν ο Ολυμπιακός πήγαινε τη διαφορά πάλι πάνω από τους 30, ισοφάρισε δύο φορές εκείνη τη διαφορά των 35, ο Μέικον. Ο Νέντοβιτς, κατά τη γνώμη μου, είναι μια κατηγορία ξεχωριστή, ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ίσως πρέπει ο Παναθηναϊκός να δει πιο ρεαλιστικά την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα. Είδαμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι όπως πήγαινε το μάτς, γιατί όχι, δόθηκαν πολλές ευκαιρίες στους πιτσιρικάδες που έχει το ρόστερ. Τους έβαλε στο τέλος. Ναι. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση και της απόκτησης του Σαμοντούροφ. Τα τυπικά μένουν. Τα τυπικά μένουν. Είχαμε αναλύσει στην προηγούμενη εκπομπή όλες τις πιθανότητες. Αν δεν προχωρήσει άμεσα, πραγματικά εύχομαι να προχωρήσει η απόφαση της ΕΟΚ για τα διπλά δελτία, για αυτούς τους παίκτες. Ο Παναθηναϊκός έχει εγγυηθεί ανεξάρτητα με το τι θα γίνει με το διπλό δελτίο ότι θα του δώσει χρόνο συμμετοχή στην πρώτη διετία. Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτές οι συζητήσεις ξεκινάνε με καλές προθέσεις και στην πορεία, όταν υπάρχει πίεση του αποτελέσματος. Όλα γίνονται στην θεωρία, έτσι αποφασίζονται πάντα. Πάντως, γι' αυτό το λόγο είναι δύο συν κάτι το συμβόλαιο. Maximum 5, minimum 3. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση, ας πούμε, με τον Μαντζούκα, ο Σαμοντούροφ στο επίπεδο των ανδρών δεν έχει δείξει τίποτα. Μα δεν έχει προλάβει. Δεν έχει προλάβει να δείξει. Επομένως, θεωρώ ότι θα είναι μεγάλο κρίμα είτε να πάει στο Παναθηναϊκό και να φορτωθεί με μια πίεση δυσανάλογη, γιατί αυτό στη θεωρία ότι βάλουν τους πιτσιρικάδες να παίξουν, μην πάρετε ξένους, πάμε με ελληνικό κορμό και ό,τι γίνει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σταθεί στην πίεση που υπάρχει σε τέτοιους συλλόγους. Επομένως, ελπίζω πραγματικά, γιατί θα είναι κρίμα να μαζευτούν τόσοι καλοί νεαροί παίχτες και να μην έχουν χώρο να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Όπως ξεκίνησε τη σεζόν ο Χουγκάς δανεικός και είδαμε τι μπορούσε να κάνει. Ήταν τόσο καλός που αναγκάστηκε ο Παναθηναϊκός να τον πάρει πίσω. Να εφαρμοστεί το διπλό δελτίο. Να υπάρχει δηλαδή δυνατότητα ένας παίχτης του Παναθηναϊκού να αγωνίζεται, ήταν δανεικός σε άλλη ομάδα. Θα προχωρήσει. Δεν ξέρουμε ακριβώς όμως τι θα προχωρήσει. Όμως άμεσα, γιατί αυτό ίσως είναι και μια διέξοδος για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει Αβδάλα. Ναι. Έχει Χουγκάς, έχει Μαντζούκα και τώρα έχει και Σαμοντούροφ από το τέλος της σεζόν. Και θα είναι κρίμα, γιατί θα είναι μια λύση για τον Παναθηναϊκό, αν συνεχιστεί, που δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι θα αλλάξει κάτι άμεσα το μοντέλο εσόδων-εξόδων. Αυτοί οι παίχτες στην ουσία να μην έχουν την εξέλιξη που θα μπορούσαν να έχουν, επειδή δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν. Και παράλληλα, αν ο Παναθηναϊκός μπει στη διαδικασία να τους δώσει ιδανικούς, να πρέπει να κάνει την αντίστοιχη διαδικασία που έκανε με το Χουγκάζ, να τους πάρει στη μέση τη σεζόν, ενώ θα έχει ήδη δημιουργήσει ένα ρόστερ. Θα είναι καλύτερο να υπάρχουν τα διπλά δελτία και να υπάρχει δυνατότητα αυτοί οι παίκτες να μπορούν πιο εύκολα να μετακινούνται από το ένα ρόστερ στο άλλο, χωρίς να υπάρχει όλο αυτό το μπέρδεμα. Καλύτερο και για το απότερο μέλλον της εθνικής, θα πω εγώ. Του ελληνικού μπάσκετ συνολικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ταλέντα πια ασπανίζουν. Λοιπόν, ακριβώς. Πριν δούμε αποτελέσματα και δούμε και πόσο διαμορφώνεται η βαθμολογία χωρίς τις ρωσικές ομάδες. Δούμε το δεύτερο μέρος του quiz των αιωνίων. Και έχω και ρεπορτάζ πάνω στο δεύτερο ζευγάρι μας, το οποίο είναι ζευγάρι νεαρών διαιτητών. Οπότε, αν είναι αρκετά καλοί, θα τους δείτε και στο μέλλον. Ήρθατε να το κάναμε αυτό. Όχι. Ήρθαν εδώ οι διαιτητές μας να ψωνίσουν. Πού θα πήγαιναν? Στο καλύτερο μπασκετικό κατάστημα της χώρας, φυσικά. Οπότε, πάμε να δούμε τι έχουν απαντήσει σε ερωτήσεις μας. Το πρώτο δίδυμο έδωσε μία μάχη μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο. Για να δούμε τώρα ο Νίκος και ο Παναγιώτης τι θα κάνουνε. Πόσα ντέρμπι αιωνίων έχουν διεξαχθεί στην Ευρωλίγκα, 16, 18 ή 20? 16. Λάθος, 20. Πόσες φορές έχουν συναντηθεί οι αιώνιοι σε Final Four, 2, 3, 4? 2. Λάθος, 3. Ποιος προπονητής έχει παίξει τα περισσότερα ντέρμπι αιωνίων? Ο Μπράντοβιτς, ο Πασκουάλ ή ο Μπαρτζόκας? Περισσότερο ντέρμπι αιωνίων. Ο Μπράντοβιτς. Λάθος, ο Μπαρτζόκας. Πόσες κατοστάρες έχουν σημειωθεί, καμία, μία ή δύο? Κατοστάρες. Καμία. Σωστά. Πόσοι είναι οι περισσότεροι πόντοι που έχουν σημειωθεί συνολικά σε ένα ντέρμπι, 192, 195 ή 199? Συνολικοί πόντοι. 195. Λάθος, 192. Ποια είναι η μικρότερη διαφορά σε ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα, ένας πόντος, δύο πόντοι ή τρεις πόντοι?
στην Ευρωλίγκα. 2 πόντου. Σωστά. Τέλος πρώτος. Πρώτο διεξήχθη το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα. Το 1993, το 1994, το 1995. 94. Σωστά. Ποιος είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων, ο Ιωαννίδης, ο Πολίτης ή ο Σούμποτιτς? Πολίτης. Λάθος, ο Ιωαννίδης. Σε πόσες διαφορετικές έδρες έχουν διεξαχθεί ντέρμπι αιωνίων? Σε 5, 6 ή 7? 6. Λάθος, 5. Σε πόσο ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα συμμετείχε ο Ζέλικο Αμπράντοβιτς? Σε 3, 4 ή 5? 5. Λάθος 3. Πόσα είναι τα περισσότερα διαδοχικά ντέρμπι που έχει νικήσει μία εκ των δύο ομάδων, 2, 5 ή 7? 2. Λάθος 5. Πόσοι είναι οι λιγότεροι πόντοι που έχουν σημειωθεί συνολικά σε ένα ντέρμπι, 110, 113 ή 115? 110. Σωστά. Ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά σε ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα, 19, 20 ή 21 πόντοι? 20. Σωστά. Πόσοι είναι οι περισσότεροι πόντοι που σκόραρε ο Βασίλης Πανούλης σε ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα, 18, 22 ή 26? 22. Σωστά. Πόσα διπλά έχει ο Παναθηναϊκός? Πολύ ωραία. Τέλος χρόνου. 4-2. Παναγιώτη, κέρδισε. Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη. Κέρδισε την μπλούζα. Να κάνω ένα σας, βέβαια, έκλαψε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα τα βρούμε στον καφέ μετά. Ευχαριστούμε εδώ τα παιδιά για το διαγωνισμό. Ευχαριστούμε τη Μυρτό, ήταν πολύ ευγενική. Και τον Νικόλα, εννοείται. Έχουμε κάνει sold out όλες τις μπλούζες εδώ πέρα. Ο Νίκος θέλει να πάρει κι άλλες. Αυτό σίγουρα τις πάρω όλες. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Την επόμενη φορά. Και ο δεύτερος νικητής, λοιπόν, χάρηκε το δώρο του από το Slam Dunk. Μπορείτε όμως και εσείς να κερδίσετε, γιατί όπως έχουμε πει, τρέχει ένας διαγωνισμός μας στο Eurohoops Official στο Instagram. Μπορείτε να μπείτε, να βρείτε το post που έχουμε το δώρο του Slam Dunk, να κάνετε follow φυσικά το Eurohoops Official. Όχι μόνο Lakers, θέλω όμως και Knicks την άλλη φορά, όχι μόνο Milwaukee, έτσι, μην το μονοπολίσουμε. Ήταν, ήταν επιλογή. Α, ήταν επιλογή. Το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Συγγνώμη, Slam Dunk. Και Knicks και Lakers, άστα να πάνε. Θα το κάνουμε πιο εύκολο. Θα βάλουμε το link του Instagram κάτω από το YouTube και το Facebook να το βλέπει ο κόσμος. Να μην χρειάζεται να κάνετε το Slam Dunk. Ναι, πάντως πρέπει να κάνετε follow το Eurohoops Official και το Slam Dunk. Να ταγκάρετε δύο φίλους σας. Και δύο φίλους σας κάτω από το post που έχουμε στο Eurohoops Official και θα μπείτε αν στην κλήρωση. Αν κάποιοι ταγκάρουν περισσότερους, κερδίζουν κάτι. Όχι. Έχουν περισσότερες πιθανότητες. Όχι. Την αγάπη. Όχι. Την αγάπη, την αγάπη μας και την αγάπη των φίλων τους που το σκέφτηκαν. Ωραία. Νομίζω ήρθε η ώρα να δούμε και λίγο τη βαθμολογία χωρίς τις ρώσικες ομάδες. Ναι, να τη δούμε για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Αφού πούμε και τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα το εξής ένα. Έχει τελειώσει τέλειωσε και το δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, Ζαλγκίρις Εφές 71-85 κέρδισε η τουρκική ομάδα της Ζαλγκίρις, η οποία τελευταία πήγαινε πολύ καλά, αλλά έχει 2 συνεχόμενες ήττες πλέον. Και έπαιζε και Ρεάλ Βιλερμπάν 70-58. Τελικό. Άρα πάμε να δούμε τι γίνεται στη βαθμολογία, γιατί σε λίγο θα δίνουμε και εισιτήρια για το Final Four. Αν μείνει κανένα ή αν έχουμε πάρει εμείς κανένα που περισσέψει. Προσκλήσεις, όχι εισιτήρια, προσκλήσεις σε VIP θέσεις πρέπει. Λοιπόν, στην πρώτη θέση. Ό,τι πεις. Έτσι, ή δίνουμε δώρα ή δεν δίνουμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μπαρτσελώνα με 18 νίκες και 5 ήττες. Στη δεύτερη θέση είναι η Ρεάλ με 17 νίκες και 6 ήττες. Στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή η Αρμάνι Μιλάνο με 16 νίκες και 7 ήττες. Ο Ολυμπιακός στην τέταρτη θέση με 16 νίκες και 8 ήττες. Πάντα μιλάμε χωρίς τις ρώσικες ομάδες. Αυτή ήταν η νίκη νούμερο 17 για τον Ολυμπιακό, να κάνω λάθος. Δεν έχει ανανεωθεί, μάλλον. Αυτή ήταν η νίκη νούμερο 17. Έχεις δίκιο, λοιπόν, ήταν η νίκη νούμερο 17. Θέλει και αυτό λίγη ώρα το στατιστικό της EuroLeague να ανανεωθεί. Είναι λίγο δύσκολο τώρα, γιατί είναι λίγο... Πολύ δυσαρμό η EuroLeague έβγαλε τη βαθμολογία χωρίς. Χωρίς. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Στην πέμπτη θέση αυτή τη στιγμή βρίσκεται η ΕΦΕΣ με 12 νίκες και 10 ήττες. Ακολουθεί η Μπάγερν με 12 νίκες και 10 ήττες και αυτή. Η Μακάμπι... Δεν έχουν βάλει το αποτέλεσμα της ΕΦΕΣ, πιστεύω. Ή κάνω λάθος. 12 είχε. Άρα άλλη μία, 13. Στις 13 νίκες. Στις 13 και η ΕΦΕΣ. Δεν το έχουν ανανεώσει. Όντως. Δυσκολεύονται να ανανεώσουν χωρίς τις ρωσικές ομάδες. Δεν θέλουν, μάλλον. Και αυτό είναι το. Και αυτή η τριάδα είναι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό στην ουσία. Ακριβώς. Πράγματι. Με το Μιλάνο να μην έχει τελικά μάτς αυτή την εβδομάδα και στην ουσία να μπορεί να επιλέξει τι θα κάνει, αρκεί βέβαια να μπορεί να πάρει και τις νίκες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έπιασε την Ολύμπια στην τρίτη θέση, αλλά έχει ένα παιχνίδι παραπάνω.
Παραμένει η διαφορά των νικών μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΕΦΕΣ, αφού νίκησαν και οι δύο σήμερα και συνεχίζει μισθό. Μπάγερν με 12 νίκες και 10 ήττες. Ούτως ή άλλως και το παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής έχει αναβληθεί για την Μπάγερν λόγω κρουσμάτων κορονοϊού. Τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια είχαν αναβληθεί για τους γνωστούς λόγους εξαιτίας της ρώσικης εισβολής στην Ουκρανία. Η Μακάμπι βρίσκεται στο 11-11 και αυτή τη στιγμή την οκτάδα κλείνει ο Ερυθρός Αστέρας με 11-12. Να που φτάσαμε να συζητάμε και για play-off με τον Ερυθρό Αστέρα όταν κάποια στιγμή τσακωνόμασταν για το ότι δεν τον βλέπουμε να μπαίνει στην οκτάδα. Η Μονακό βέβαια, Μονακό... που ακολουθεί το μεγαλύτερο φαβορί. Ακριβώς, έχει και περισσότερα παιχνίδια αυτή τη στιγμή, 11-13, η Άλμπα στο 9-12 και η Φενέρ στο 9-13. Νομίζω από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο λόγο να το συζητάμε. Βέβαια σε μια αγωνιστική που τώρα έχουμε δει μόνο δύο παιχνίδια, πρέπει να το πούμε, γιατί δύο που ήταν τις σημερινές ημέρες έχουν αναβληθεί και υπάρχουν και δύο ακόμα παιχνίδια αύριο, το Μπασκόνια Άλμπα και το Μπαρτσελόνα Ερυθρός Αστέρας. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να κλείνουν εισιτήρια αεροπορικά, να σας αφήσουν τα άλλα εισιτήρια για μας, δηλαδή να κάνουμε εμείς τη δουλειά. Αν ακούει οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία, να αλλάξει τα δομολόγια, είναι τρομερά. Γιατί αν δεν μπουν άλλες πτήσεις, τα εισιτήρια είναι πανάκριβα πλέον τα αεροπορικά. Εκτός αν πάτε με τρένο ή με αυτοκίνητο στο Βελιγράδι. Και η βενζίνη όμως πλέον είναι πανάκριβη, οπότε δεν ξέρω τι συμφέρει. Λοιπόν, οριακά με τα πόδια. Είμαστε σιγά σιγά προς το τέλος. Φτάσαμε σιγά-σιγά στο τέλος. Είμαστε οριακά προς το τέλος. Απλά να πούμε ότι μέχρι τώρα υπήρχε η τρομερή αίσθηση και στο Μιλάνο και στον Ολυμπιακό ότι οι δυο τους με κάποιο τρόπο θα βρεθούν μαζί στα play-off. Όσο προχωράνε οι νίκες του Ολυμπιακού, αυτό το ενδεχόμενο. Ως ζευγάρι δηλαδή. Ως ζευγάρι. Αυτό αποκλείεται πλέον. Ναι, πια σιγά-σιγά αυτό το σενάριο απομακρύνεται και όλοι θέλουμε να δούμε πού θα τερματίσει η ΕΦΕΣ, αν θα προλάβει να μπει στην τετράδα βγάζοντας. Είτε τον Ολυμπιακό, ανάλογα με το τι θα κάνει την επόμενη εβδομάδα στη Γαλλία, είτε το Μιλάνο εκτός. Και να σημειώσουμε και το εξής, ότι ο Ολυμπιακός πρωταπριλιά, αν δεν κάνω λάθος. Παίζει με την Μπαρσελόνα. Σωστά, ναι, ολοκληρώνει τη σεζόν του. Ναι. Ούτε η ΕΦΕΣ, ούτε το Μιλάνο θα έχουν ολοκληρώσει τη σεζόν του. Θα παίξουν την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουν μάθει την επόμενη εβδομάδα. Τρία παιχνίδια για τον Ολυμπιακό, ακριβώς. Δεν νομίζω θα κρυθεί τίποτα άλλο τότε. Όπως ήταν και με τις ρωσικές ομάδες και χωρίς αυτές, ο Ολυμπιακός ήταν τέταρτος. Η ΕΦΕΣ απλά ανέβηκε και καθιερώνεται, εδραιώνεται στην πέμπτη θέση. Επειδή η ΕΦΕΣ είναι τρομερά απρόβλεπτη και όλοι περιμένουμε να δούμε να παίζει όπως πέρυσι, αλλά τελικά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι περισσότερο μπαλαντέρ αυτή τη στιγμή είναι η ΕΦΕΣ. Για ποιο πράγμα λες? Για το πώς θα είναι η κατάταξη τελικά μεταξύ τρίτης, τέταρτης και πέμπτης θέσης. Αν το Μιλάνο δεν. Αυτό μιλάμε στην επειδή έχει τώρα, το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Δεν καταφέρει να πάρει τις νίκες του, θα το κρατήσουν στην τρίτη θέση. Τότε είναι φως φανάρι, το πιο πιθανό, ας το πούμε έτσι, ότι το ζευγάρι θα είναι 4-5 Ολυμπιακός ΕΦΕΣ. Απλά αυτό ο Ολυμπιακός δεν θα το ξέρει όταν θα ολοκληρωθεί η δικιά του κανονική σεζόν. Πιθανότατα. Μετά όμως από τη σημερινή εμφάνιση, πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτός που πρέπει να φοβάται την ΕΦΕΣ ή η ΕΦΕΣ και οι υπόλοιποι αντίπαλοι των Ολυμπιακών? Καλό ερώτημα, καλό ερώτημα. Η ΕΦΕΣ πρέπει να φοβάται τον κακό της εαυτό καταρχάς, γιατί είναι ή του ύψους ή του βάθους. Ο Ολυμπιακός, εάν έχει αυτή την έδρα που είχε σήμερα και την απόδοσή του στη δική του έδρα που είχε σήμερα, δεν νομίζω ότι μπορεί να χάσει ούτε από την ΕΦΕΣ ούτε από όποια άλλη ομάδα έρθει να παίξει μαζί του. Δύο ή τρία παιχνίδια στο στάδιο. Ή δύο ή τρία. Νομίζω ότι επειδή το σενάριο Ολυμπιακός να χάσει το πλεονέκτημα έδρας είναι ακόμα υπακτό. Μαθηματικά λες, σαφέστατα. Γι' αυτό το λόγο και ο κοτς Μπαρτζόκας φρόντισε να χαμηλώσει αμέσως τους τόνους. Δηλαδή πιστεύεις ότι μπορεί να χάσει και τα δύο μας στη Γαλλία? Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει τρυπήσει το ταβάνι του και παίζει πολύ καλύτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Και αυτό όταν παίζει καλά είναι εκπληκτικός. Έχουμε δει όμως και το κακό πρόσωπο του Ολυμπιακού και το είδαμε σε ένα μάτι. Πάνε πολύ μεγάλη και το είδαμε και πρόσφατα. Μετά την είδα στο Βερολίνο να χάσει, α πούμε, από τη Βιλερμπάν, όχι από τη Μονακό. Επειδή όμως υπάρχει το κακό δείγμα του Βερολίνου και επειδή στον Ολυμπιακό είναι αρκετοί οι βετεράνοι και είναι υποψιασμένοι και ξέρουν τι έχουν να περιμένουν. Αν κάνει ένα στα δύο στην Γαλλία, δεν υπάρχουν πιθανότητες για την ΕΦΕΣ να τον προσπεράσει. Θεωρώ ότι με ένα στα δύο στην Γαλλία θα έχει το κεφάλι του ίσκο και μετά θα περιμένει την Βαρσελόνα για να δει τι θα έχει κάνει το Μιλάνο. Ακριβώς, αλλά είναι αυτή τη στιγμή νομίζω οι πανηγυρισμοί προώροι. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός σε ό,τι αφορά τον πρώτο στόχο του στην Ευρωλίγκα έχει πετύχει 100%, αλλά στο σημείο που έχει φτάσει φαίνεται να έχει μια τεράστια ευκαιρία τουλάχιστον να βρεθεί στο φάιναλ. Πριν κλείσει, Μυρτώ, αν γυρνούσαμε μερικούς μήνες πίσω και δεν ήταν τώρα Μάρτιος, που σε λίγο εκπνέει,
Και ήταν Οκτώβριος. Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση? Όχι. Για το αν θα είναι τρίτος, αν θα είναι τέταρτος, αν θα διασταυρωθεί με την ΕΦΕΣ ή αν θα παίξει με κάποια άλλη ομάδα. Μου πεις γιατί περιμέναμε ότι θα είχε και πόλεμο, για παράδειγμα. Όχι, αλλά η συζήτηση αυτή έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο. Δηλαδή, πάρα πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός έδειξε πού μπορούσε να φτάσει. Είναι αλήθεια, εμείς αρχίσαμε να το βλέπουμε αυτό προς τα τέλη Δεκεμβρίου. Περιμέναμε να πλησιάσουν τα Χριστούγεννα για να έχουμε ασφαλές δείγμα. Και τότε φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός σιγουρεύει τη συμμετοχή του με την απόδοσή του, δηλαδή με την άμυνά του. Με τις καλές, την εικόνα που είχε δείξει και με το αποτέλεσμα που είχε πάρει. Με τους αυτοσματισμούς και τα αποτελέσματα που έπαιρνε, γιατί είπαμε ο αθλητισμός είναι χρόνος, μέτρο, αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι θα είναι στην οκτάδα τουλάχιστον. Πλέον επιβεβαίωσε αυτό το σενάριο. Φαίνεται ότι είναι και στην τετράδα και θα δούμε αν θα πάει και στο Final Four. Στην τετράδα της κανονικής περίοδου εννοώ. Σίγουρα έχουμε πολλά ωραία να περιμένουμε από τον Ολυμπιακό. Ελπίζουμε ότι θα ανατραπεί και η κατάσταση που έχει ο Παναθηναϊκός, οπότε σύντομα να έχουμε και καλύτερες εμφανίσεις και σίγουρα και στο ελληνικό πρωτάθλημα να περιμένουμε ωραία παιχνίδια αιωνίων, συναρπαστικά, όπως μας έχουν συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα ξαναπαίξουν πολλές φορές φέτος. Ήταν η τέταρτη μεταξύ τους αναμέτρηση. Δύο για την Ευρωλίγκα, μία για το πρωτάθλημα στο στάδιο της Κεφλίας, ο τελικός του κυπέλου. Εκκρεμεί το παιχνίδι του δευτέρου γύρου στον Νίκο Γκάλη των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και μετά η τελική στα play-off. Αλλά κλείνοντας, αφού κλείνουμε έτσι. Ακριβώς. Να πούμε ότι το ζητάνε και μερικοί φίλοι, δηλαδή το επισημαίνουν. Το έχουμε ξαναπεί άλλη μια φορά. Δεν είναι ώρα για Ιωνούς, αλλά έχει, όπως και πριν από μερικά χρόνια, και Ace η ομάδα, όχι Λό, έχει Quincy, έχει και Ντόση. Όχι Joy, Tyler. Θα δούμε πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει την απόλυτη υπέρβαση. Μέχρι τώρα έχει κάνει πολλές υπερβάσεις, βέβαια, έτσι, παρά τον άσχημο Γενάρη. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε για να τα συζητάμε όλα αυτά, γιατί ακόμα έχουμε πολλά παιχνίδια για τη σεζόν. Τώρα ξεκινάει το καλύτερο και κάπου εδώ νομίζω εμείς θα σας αφήσουμε. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Slam Dunk που δημιούργησε το στούντιό μας εδώ πέρα. Μας αρέσει πάρα πολύ, το αγαπάμε, όπως το αγαπάτε και όλοι εσείς οι φίλοι του μπάσκετ. Είμαι σίγουρη πως έρχεστε στην Ερμού για τα ψώνια σας. Ελπίζω σίγουρα ότι θα μας ξαναδείτε από εδώ. Καλό βράδυ και σε όλους τους φίλους του EuroHoops. Ευχαριστούμε που μας κρατήσατε παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό σας βράδυ.